πανηγυρικά, γιατί η μεγάλη ομάδα ιατρική μας ανέβηκε στη Β' Εθνική και φέτος για πρώτη φορά εντάξαμε το 3-on-3 που κάνουμε κάθε χρόνο στην πλατεία, το εντάξαμε μέσα στα Ελευθέρια με τη βοήθεια της ΔΚΠΑΚ. Είναι η χαρά των παιδιών και η αγάπη μας που θυσιάζουμε το χρόνο μας για το άθλημα. Δεν κερδίζουμε κάτι από αυτό, φυσικά ούτε σε χρήματα, κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Έχει παιδάκια έτσι που ενδιαφέρονται. Ναι, έχει πάντα παιδάκια. Χαίρονται γιατί είναι κάτι το πρωτόχρονο να παίζει μπάσκετ στην πλατεία. Αυτό είναι το ξεχωριστό από το γήπεδο. Και μακάρι του χρόνου να είμαστε πιο οργανωμένοι, να βάλουμε και open κατηγορία για να παίξουν και οι μεγάλοι, γιατί μας το ζητάνε πολύ. Αυτοί χαίρονται πιο πολύ από τα μικρά. Δεδομένη τη φετινή εξέλιξη τη ανόδου τη ομάδα, υπάρχει και μεγαλύτερη διάθεση και αξιοποιήσιμη προς όφελος της ομάδας, είτε από μικρά παιδιά είτε από μεγαλύτερους. Από μεγαλύτερους τη βλέπουμε ήδη τη διάθεση αυτή ότι υπάρχει, αλλά να γίνει και έμπρακτα αυτό το πράγμα. Να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο δηλαδή και να βοηθήσουν όλη την ομάδα. Και τα πιτσιρίκια φυσικά χαίρονται, αλλά αυτά που πιο πολύ χαίρονται τα παίζουν τα ίδια. Για τι ηλικίες μιλάμε σήμερα? Σήμερα ξεκινάμε από 12 γεννημένους και φτάνουμε μέχρι 5 γεννημένους, δηλαδή ξεκινάμε από 6-7 χρονών και φτάνουμε μέχρι 14. Τώρα, επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι σε μια επαρχιακή πόλη όπως την Κομωτινή να δουλέψεις με μικρά παιδιά, να φτιάξεις ομάδα, να φτάσεις μέχρι εκεί που φτάνει ο ΓΑΣ? Εύκολο είναι, γιατί το αγαπάμε αυτό, ο κόσμος της Κομωτινής αγαπάει το μπάσκετ, υπάρχει τεχνογνωσία από τους προπονητές. Και είμαστε νομίζω μπασκετούπολοι. Έχουμε φύλαθρο κοινό που είναι μόνο μπασκετικοί. Η επόμενη χρονιά τι μπορεί να μας φέρει? Θέλουμε να καθιερωθούμε στην κατηγορία εμείς στη Β' Εθνική, σαν σύλλογος, με τη βοήθεια όλων, και όταν λέω όλων και των ομάδων ακόμα, των άλλων ομάδων, και να μεγαλώσουμε το δυναμικό της ομάδας και όλων των άλλων συλλόγων που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Επί του πρακτέου τι χρειάζεστε? Επί του πρακτέου η ομάδα η μεγάλη χρειάζεται χρήματα. Εντάξει. Η ομάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι της πόλης. Τα παιδιά δεν παίζουν για τον εαυτό τους. Εκπροσωπούν μια πόλη και η πόλη αυτή πρέπει να αγκαλιάσει την ομάδα.